Τώρα, στο θέμα της αυτοβιογραφίας. Αυτοβιογραφικά στοιχεία υπάρχουν πάντα, περισσότερο λιγότερο. Αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αυτοβιογραφία. Γιατί αυτοβιογραφία, όταν λες, εγώ δεν είμαι εγώ μόνος μου. Δεν υπάρχω μόνος μου. Υπάρχει επειδή είστε και όλοι εσείς. Επειδή υπάρχει πόλη, υπάρχει χώρα, υπάρχουν οι άνθρωποι γύρω μου, τα ζώα που αγαπώ, τα σκυλιά δηλαδή. Εγώ δεν είμαι ένα απόλυτα αυτονομημένο άτομο ερήμη των άλλων. Θέλω να πω ότι το κάθε εγώ, το κάθε άτομο εκτρέφεται από τη συνύπαρξη και από τις αφηγήσεις των άλλων και από τη μνήμη. Το άτομο τι είναι, είναι η μνήμη. Το εγώ είναι η μνήμη. Αν από ένα άτομο αφαιρέσει τη μνήμη, τι γίνεται, silver alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένο. Ή μη ηλικιωμένο. Χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, και υπάρχουν κοινές μνήμες, εθνικές μνήμες, ας πούμε έτσι, υπάρχει γλώσσα. Υπάρχει η γλώσσα, υπάρχουν οι μαζικές συλλογικές μνήμες, υπάρχουν οι εθνικές μνήμες, οι μνήμες της πόλης, οι μνήμες της γειτονιάς και της οικογένειας. Το οποίο είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας. Αλλά όλα αυτά, οι αφηγήσεις των γονέων, η παιδική ηλικία, οι σχολικές εθνικές μνήμες, όλα αυτά συναμπαρτίζουν ένα εγώ. Το οποίο εγώ έχει τις ιδιαιτερότητές του όμως. Δηλαδή έχει ένα δικό του μυαλό, έχει μια δική του όραση και μέσα σε όλα αυτά δημιουργεί μια ιδιοτυπία, μια ιδιοσυχνότητα δική του αντίληψη του κόσμου. Και ζει σε ένα χρονικό διάστημα, σε μια χρονική φέτα ζούμε όλοι, έτσι δεν είναι. Κατά συνέπεια, το εγώ που λέμε, δηλαδή το αυτοβιογραφικό στοιχείο, περιέχει και στοιχεία κοινότητας. Εγώ δεν είμαι μόνο εγώ, είμαι και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και ο συγγραφέας τι κάνει, ο συγγραφέας μπορεί να βγάλει το εγώ του σε ένα βιβλίο. Αλλά η δουλειά και η οφειλή και το χρέος των καλλιτεχνών, γενικά όχι μόνο των συγγραφέων, είναι να εκφράζουν την πατρίδα τους. Το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Να εκφράζουν την κατάσταση, την ανθρώπινη κατάσταση στα μεγαλύτερα δυνατά βάθη, την ανθρώπινη περιπέτεια, στη μεγαλύτερη δυνατή έκθεση και στη μεγαλύτερη δυνατό μάθη. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να σε αναστρέψει από τον κόσμο. Να βγαίνεις έξω και να ψάξεις ένα γυμνάκι και να μυρίζεις όπως το σκυλί, τα πάντα. Να μπορέσεις να το κάνεις να προβληθεί σε ένα βιβλίο. Η δουλειά μου δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, να βγάλω ένα είδος εγωτισμού που λέμε, δηλαδή η αυτοβιογραφία είναι ένα είδος ανίσματος και συνομιλίας με τον κόσμο και εμένα η δική μου δουλειά θεληματικά και προαποφασισμένα είναι να εκφράσω όσο μπορώ περισσότερο τη χώρα μου. Αυτό κάνουν όλοι οι σημαντικοί συγγραφείς στην ιστορία. Όχι τη χώρα μου μόνο ως τόπο, ως έναν τόπο που σε μια ορισμένη φάση βιώνει το δράμα που βιώνει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Το δράμα της ορφάνειας, το δράμα του παραλογισμού, της παραφροσύνης, της απειλής, της φθοράς, του μεγαλείου, της ποταπότητας, της θεϊκότητας και του μηδενισμού του αυτού. Μιλάς για μια λογοτεχνία, επομένως, με ρίζα, με ρίζα, δηλαδή ο Φόκνερ δεν θα μπορούσε να γράψει κάτι άλλο πέρα από τον Νότο, τον Αμερικάνικο, αλλά αυτό είναι και επίσης μια κουβέντα που έχω στο αυτοκίνητο τώρα, λόγω της δημοσιογραφίας, ας πούμε, μου τυχαίνει συνεχώς να μιλώ με ηθοποιούς που δεν διαβάζουν, με σκηνοθέτες οι οποίοι μου μιλάνε για τον Ταρκόφσκι αλλά δεν έχουν δει, ας πούμε, τον Τάκη Κανελόπουλο, με μουσικούς οι οποίοι, ας πούμε, παίζουν τέκνο και δεν έχουν ακούσει τζαζ, που στην ουσία το ηλεκτρονικό δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τζαζ. Αυτό που λέει ο Σκαμπαρδόνης για μένα είναι τεράστιο και είναι ταυτόχρονα και το μεγάλο πρόβλημα που έχει η ελληνική μουσική μετά τον Σαββόπουλο, που λέγαμε σήμερα. Λέμε, ποιος βγήκε μετά τον Σαββόπουλο και εξέφρασε τη χώρα του, ας πούμε. Ποιος βγήκε σκηνοθέτης μετά τον Αγγελόπουλο, που έλεγε για το καμπινέ 5 λεπτά, και ο Βαστάσης, με τον Κατράκη και τον Παύλο Παρτό, αλλά είχε μια γλώσσα ο Αγγελόπουλος, δεν μπορείς να την αρνηθείς, είχε ένα σύμπαν. Έτσι. Αλλά την ίδια ώρα η ρίζα. Ο Αγγελόπουλος, ο Σκαμπαρδόνης, ο Σαββόπουλος. Από την άλλη υπάρχει ο Ζάικος, η Blues Wire. Παίζουν τέλεια με τις υπηρεσίες. Αλλά θα τα παίξει καλύτερα από το μαύρο. Θα μερικάσεις καταπληκτικά, θα αντιγράψεις υπερτέλεια. Και αυτό και το μεγαλείο των Blues Wire, έτσι, η ωραιότερη ελληνική. Αλλά πάντα θα είναι ο νέος στο Μισισιπί. Που αυτός θα έχει τη ρίζα. Αυτός θα έχει ζήσει τη βαλακοφυτία. Εσύ θα το έχει ζήσει ταινία. Στο 10 σκλάβος δεν θα το έχει ζήσει έτσι. Είναι μεγάλο αυτό το θέμα που θέτει ο Γιώργος. Το εμβληματικό απέναντι στο γνωσιακό. Ναι, ναι. Και η ρίζα γενικά. Κουβαλάμε την πόλη μας, κουβαλάμε. Ο άλλος το έχει βιώμα, ο άλλος το έχει γνωσία. Βέβαια, κοιτάξτε ότι το αυτοβιογραφικό στοιχείο του καλλιτέχνη είναι η βιογραφία
όσο περισσότερο ανθρώπων μπορεί να εκφράσει μέσα από το δικό του αγγείο. Γιατί αυτοί λέγανε ότι ο δημιουργός είναι ένα αγγείο μέσα από το οποίο περνάει η επικοινωνία και γίνεται ένα σπουδέ. Δεν είναι δηλαδή μια εγωιστική ανακύκλωση και μια αναμόκλευση της δικής μου προσωπικής ιστορίας. Μπορεί να το κάνω με βιαράκια αυτό. Αλλά οι αγωνίες που πάντα είναι και όλων των συγγραφέων, ας πούμε, των σημαντικών, πώς να εκφράσουν το μεγαλείο και τη μικρότητα, την ποταπότητα και το θάμπος, τη θεϊκότητα και το διαβολικό στοιχείο του ανθρώπου, μέσα σε μια εποχή μαζί με τα συμφραζόμενα της εποχής. Είναι πόλεμος, είτε είναι εξορία, είτε είναι δαιμονία, είτε είναι επιληψία. Αυτά πάει πάντα να εκφράσει η τέχνη, αλλά πώς. Έτσι ώστε αυτός που διαβάζει ή που ακούει να αισθάνεται απόλαυση. Γιατί δεν υπάρχει απόλαυση, δεν υπάρχει τέχνη. Αν ένα βιβλίο δεν είναι γραμμένο απολαυστικά, δεν έχει να διαβάσει. Μέσα από την απόλαυση φτάνει ο άλλος και αυτοπιθύζεται και φτάνει σε μια αυτοσυναίσθηση ευρύτερη και αυτοσυνείδηση. Μέσα από το χαμόγελο, μέσα από το συγκλονισμό, μέσα από το γέλιο, μέσα από το κλάμα κάποια άνθρωπο, έτσι. Τον καρχασμό. Διδάσκεσαι και μαθαίνεις, αλλά απολαμβάνοντας την αφήγηση. Γιατί η μαγεία ποια είναι όλη. Η αφήγηση. Ο μύθος είναι πάντα. Ο μύθος είναι η μαγεία. Να σου πω και ένα ωραίο αστείο τώρα, να την έφερε στην Αγγελόπουλο. Μην είχε τρελά εντελώς. Η Διεθνή Αγγελόπουλο του κατηγορούσαν ότι είναι πολύ αργός. Έχει μεγάλα πλάνα και πολύ βαριά ανέλυξη κτλ. Ξέρω. Και διαρκούντας το φεστιβάλ του φωτογράφου στην Θεσσαλονίκη. Μια όμορφη κυρία γνώρισε ένα νεαρό, ας πούμε, εκεί, την αγοραπόθρο, συνεφίλ που λένε, και πήγα να παίρνει στο ξενοδοχείο στο Λέκτρα Παλάς. Και αφού υπερατώθη η δουλειά, λοιπόν, σηκώνεται αυτός να φύγει και της λέει, πώς σου φάνηκε, λέει αυτή, μου θύμισε στο Θόδωρο Αγγελόπουλο. Δηλαδή, λέει, αυτός ήμουν πολύ αργός. Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα. Κάποιος άλλος φίλος ή φίλη του να δεις κάτι. Παρακαλώ. Ο έρωτας εκτροχιάζει τον Πρίμπο. Βέβαια. Είναι το μόνο που τον εκτροχιάζει. Και εκτροχιάζει όλους μας, έτσι. Όχι μόνο τον Πρίμπο. Καταρχήν εκτροχιάζεται από την πρώτη του γυναίκα. Γιατί αυτό είναι, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει το βιβλίο, προφανώς ναι, ο ήρωας κεντρικός, ο πρωταγωνιστής, ας το πούμε, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι χαμένος μέσα στον τζόγο, αυτοκτονικός. Κάποια στιγμή, όταν γνωρίζει τη γυναίκα του και την παντρεύεται, επανέρχεται. Γιατί ο έρωτας τον κρατάει, τον βγάζει από την πρόσωπο. Μετά, μόλις αρχίζει και διαταράσσει τη σχέση του με τη γυναίκα, επιστρέφει στην αυτοκαταστροφή. Ξαναδυστήριζεται στην τρέλα της αλλοπιξίας. Όμως έρχεται μετά η άλλη γυναίκα, η Ερωμένη, ας πούμε, η οποία είναι μέλινα ρωσίδα θεϊκής ομορφιάς και μεγάλης αισθαντικότητας ερωτικής, έχει μεγάλη ευπάθεια ερωτική. Και είναι αυτή η οποία φαίνεται στο τέλος, να τον, ενώ αυτός έχει πλέον καταρρεύσει και πάει στην τέτοια και είναι ένας έρωτας εμποδισμένος, ένας έρωτας δύσκολος και σχεδόν αποσπέλαστος, ενώ υπάρχει χέρι ενέργεια. Είναι αυτή και το όραμά της που τον κρατάει πλέον για να μην πάει προς την άλλη σου. Ο έρωτας.